Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται βέβαια για ένα ακόμα νομοσχέδιο το οποίο υπερψηφίζεται εκτός από την κυβερνητική πλευρά και από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, ενώ ούτε και τα υπόλοιπα μικρότερα αστικά κόμματα προβάλλουν ουσιαστικές αντιρρήσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Θυμίζουμε ότι το ίδιο έγινε και πρόσφατα με το ελληνικό. Προφανώς δεν θα είναι ούτε και η τελευταία, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η κοινή ψήφιση εκδηλώθηκε και στο πρόσφατο αντεργατικό έκτρωμα, όπου εκεί ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ υπερψήφισαν σχεδόν το μισό νομοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη. Ο λόγος τώρα για τον οποίο γίνεται αυτό, και μάλιστα τώρα τελευταία όλο και πιο συχνά, είναι εξαιρετικά απλός. Τα κόμματα αυτά, από τη Νέα Δημοκρατία ως το ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις επιμέρους διαφορές στην τακτική, ενίοτε και στο στυλ, παρά τις διαφορετικές πολιτικές καταγωγές και αναφορές, έχουν ωστόσο, και αυτό αποδεικνύεται σε κρίσιμες καμπές, όπως είναι τα μνημόνια, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η λεγόμενη γεωστρατηγική αναβάθμιση των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων, έχουν όλα αυτά τα κόμματα κοινή στρατηγική στόχευση και κοινή στρατηγική κατεύθυνση και πορεία. Δεν μπορεί λοιπόν παρά τα κόμματα αυτά να προσφέρουν την ψήφο τους, όποτε αυτό το υπαγορεύει και το απαιτεί οποιαδήποτε νομοθετική προσπάθεια εκδηλώνεται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, όπως κατά φημισμόν λέγεται η ενίσχυση και η ισχυροποίηση του ελληνικού κεφαλαίου. Και ακριβώς σε αυτήν την κατηγορία της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας ανήκει και το σημερινό νομοσχέδιο, γι' αυτό και επί της ουσίας συναντά μονάχα την αντίθεση του ΚΚΕ. Μιας και είναι γνωστό φυσικά ότι ανταγωνιστικότητα των καπιταλιστικών επιχειρήσεων σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης, είτε αυτή η δύναμη είναι χειρονακτική, είτε είναι πνευματική. Με αφορμή μάλιστα το σημερινό νομοσχέδιο του κυρίου Γεωργιάδη, ο ΣΥΡΙΖΑ επέρεται και υπερθεματίζει, κάνοντας λόγο για εκείνον τον πρωτοποριακό, όπως λέει, πάντως μνημονιακό νόμο τους, τον 44-42 του 16, τον οποίο συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία με εύλογες πρωτοβουλίες, με στόχο πάντα τη διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδιασμού για τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη μέγιστη δυνατή απλοποίηση των διαδικασιών έναρξης οικονομικών δραστηριοτήτων. Είναι λόγια του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Και ενώ σωστά λέει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε κανένα νομοσχέδιο αποκομμένο από τη συνολική πολιτική μιας κυβέρνησης, κάτι το οποίο άλλωστε δεν μπορεί και να συμβαίνει, δεν μπορεί να ισχύει, άλλη να είναι η πολιτική και άλλα τα νομοσχέδια μιας κυβέρνησης, την ίδια στιγμή και προκειμένου να το ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ όπως επιθυμεί το σημερινό νομοσχέδιο, το χαρακτηρίζει απλώς αποσπασματικό, θεωρώντας το ως μια αναπάντεχη καλή στιγμή πάντως της Νέας Δημοκρατίας, έστω κι αν απαντά μερικώς, όπως λέει, στις ευρύτερες προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας με μια γλώσσα που θα τη ζήλευε ακόμα και ο ΣΕΒ. Την ίδια στάση κρατά και το ΚΙΝΑΛ, το οποίο παρά τις όποιες κριτικές του παρατηρήσεις, δημαγωγικού ως επιτοπλίστων χαρακτήρα, μάθε τεχνικιά στην που λένε, και άμα πεινάσεις για ψήφους εννοώ, πιάστηνα, τελικά το ψηφίζει επί της αρχής, δηλαδή επί της ουσίας του περιεχομένου του. Ενώ δεν παραλείπει ασφαλώς να απευθύνει και μια γενικότερη έκκληση στα αστικά κόμματα για ακόμα μεγαλύτερη συνένεση και συνεννόηση μεταξύ τους, προκειμένου να μοχθήσουν όλα μαζί από κοινού για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Όπως καταλαβαίνετε, μετά από όλα αυτά, είναι λογικό και αναμενόμενο να έρχεται προχθές στην Επιτροπή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Ανάπτυξης και περιχαρής, αποδεχόμενος το ρόλο του συνεχιστή των μνημονιακών υποχρεώσεων του ΣΥΡΙΖΑ, να υπογραμμίζει το εξής. Όλο αυτό το νομοσχέδιο, λέει, δεν είναι παρά η εισαγωγή στο ελληνικό δίκαιο των προτάσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενός ιδρύματος πολύ γνωστού, νομίζω, για τις φιλεργατικές και τις φιλολαϊκές του εν γέννη περγαμηνές. Στη συνέχεια, δε, και μένοντας λίγο
πολύ λίγο στην ουσία του νομοσχεδίου. Τι να πει άλλωστε, αφού όλοι συμφωνείτε και το διαλαλείτε. Επιλέγει να επιτεθεί ιδεολογικά στο ΚΚΕ με τα γνωστά μπαγιάτικα και σκουριασμένα επιχειρήματα, πρώτα διαστρεβλώνοντας τον κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, μια βασική παραγωγική κομμουνιστική σχέση, η οποία εκριζώνει το καπιταλιστικό κέρδος από την παραγωγική και οικονομική διαδικασία και στη θέση του τοποθετεί τις κοινωνικές ανάγκες, το διαστρεβλώνει αυτό σε μια απλή κρατικιστική διαδικασία και μετά επιχειρεί μια κοινωνικοπολιτική ανάλυση της έννοιας του κράτους, καταφεύγοντας στην πολιτική σκέψη των Ρωμαίων, πριν από 2000 δηλαδή χρόνια, προσθέτοντας εντωμεταξύ και ο λίγον Max Weber. Τα λόγια του είναι χαρακτηριστικά. Είμαστε κυρίαρχη πολιτική δύναμη στον πλανήτη, ανέφερε ο κύριος Γεωργιάδης, όχι στην Ελλάδα μόνο, διότι τελικά εμείς οι οπαδοί της ελεύθερης αγοράς προσφέραμε περισσότερη ευημερία στους συμπολίτες μας και στους ανθρώπους που ζουν στο δικό μας σύστημα από ό,τι οι άλλοι. Πράγματι, συμπληρώνουμε εμείς, αυτό το μαρτυρά πριν απ' όλα η φτώχεια, η οποία εξαπλώνεται σαν πανούκλα παγκόσμια, και στην Ελλάδα το ποσοστό με στοιχεία επίσημα του κράτους ξεπερνά τουλάχιστον το 20%. Όσο για το κράτος, το αστικό κράτος, ξέρετε, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά φυσικά, ότι αυτό μεγαλώνει ή μικραίνει, ανακατεύεται στα επιχειρηματικά πράγματα ή παραμερίζει και αφήνει άδειο το χώρο ανάλογα κατά πώς βολεύει στους μεγάλους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις τους. Τώρα, ας πούμε, με την οικονομική κρίση, το βλέπουμε να αναλαμβάνει πολύ αναβαθμισμένο ρόλο και να παίζει στα γεμάτα το ρόλο του συλλογικού καπιταλιστή περισσότερο από ό,τι πριν. Σε κάθε περίπτωση όμως, το κράτος ποτέ δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι ούτε ουδέτερο ούτε υπερταξικό. Και εν προκειμένου, ένα καπιταλιστικό κράτος σαν το δικό μας έχει ως βασική αποστολή να επιβάλλει με κάθε τρόπο, με το καρότο ή με το μαστίγιο, τη θέληση των λίγων στους πολλούς. Όταν πρόκειται έτσι να ενισχυθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, τότε αυτό το κράτος είναι παρόν, είναι γρήγορο, με επιδοτήσεις παντός είδους και με δημόσιες επενδύσεις σε όφελός τους, όπως αυτές τώρα του Ταμείου Ανάκαμψης, οι λεγόμενες και πράσινες επενδύσεις που ανοίγουν την όρεξη στα πάσης φύσεως πράσινα αρπακτικά της ενέργειας και όχι μόνο. Όταν όμως είναι αυτό το κράτος να εγκρίνει συντάξεις, τότε το ίδιο αυτό κράτος καθυστερεί χρόνια και χρόνια. Αυτό λοιπόν το αστικό κράτος έχει ανάγκη και από τις αναδιαρθρώσεις. Έχει συνεχώς την ανάγκη του εξυγχρονισμού, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις εκάστοτε σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου και στη στήριξη της κερδοφορίας του. Αυτό δηλαδή το οποίο κάνετε ή επιχείρητε να κάνετε με το νομοσχέδιο που φέρνετε. Προσαρμόζετε τις δομές του αστικού κράτους στις σημερινές ανάγκες του κεφαλαίου, αυτό σας το αναγνωρίζουμε. Θα ήταν λάθος όμως να νομίσετε ότι εμείς υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο τομέα που υπάρχει σήμερα, το σημερινό κράτος. Κάθε άλλο, αυτό που υπερασπιζόμαστε με σθένος και μέσα στην καπιταλιστική ζούγκλα, παλεύοντας συνεχώς για την κατάργησή της, αυτό που υπερασπιζόμαστε είναι η αξιοπρέπεια στην εργασία, όπως και τα δικαιώματα, αλλά και οι υποχρεώσεις, οι οποίες πηγάζουν από αυτήν την αξιοπρέπεια. Όσο για τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, πρόκειται για ρυθμίσεις οι οποίες, όπως και όλες οι αντίστοιχες παλιότερες, οδηγούν σταδιακά, όσο και γρήγορα, σε μια πλήρως απελευθερωμένη και θα έλεγε κανείς σχεδόν ανεξέλεγκτη δράση των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων, αφού επί της ουσίας καταργείται κάθε διαδικασία για την αδειοδότησή τους σχετικά είτε με τους όρους ασφάλειας είτε με τους όρους της δημόσιας υγείας. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι οι έλεγχοι ουσιαστικά καταργούνται ή το πολύ πολύ διενεργούνται εκ των υστέρων. Πρόκειται για την λογική της λεγόμενης απλούστευσης των διαδικασιών, τόσο της εγκατάστασης όσο και της άδειας έναρξης λειτουργίας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, άσχετα αν προκύπτουν ζητήματα ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή για τις εγκαταστάσεις ή για την επάρκεια, ακόμα και για την ασφάλεια του προσωπικού. Πρόκειται για την πολιτική της διασποράς των λεγόμενων επιχειρηματικών πάρκων, κομμένων και ραμμένων στα μέτρα των μεγάλων επιχειρήσεων και όχι βέβαια των μικρών, όπως κάποτε
παραμυθιάζατε όλοι σας τους μικρούς επαγγελματοβιοτέχνες. Πρόκειται για τις ανάγκες, και κλείνω σε μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για τις ανάγκες των πολυεθνικών εταιριών logistics, οι οποίες μπορούν να μεταμφιέζονται μια χαρά σε επιχειρηματικά πάρκα μεμονωμένης επιχείρησης, όπως λέγονται, ώστε να εξασφαλίζουν ευνοϊκούς πολεοδομικούς όρους, τσαλαπατώντας κάθε έννοια περιβαλλοντικής προστασίας και ποιότητας ζωής των κατοίκων των γύρω περιοχών. Πρόκειται για το περιβαλλοντικό έγκλημα διαρκείας, τον ασωπό και τα εινόφυτα με τη διεύρυνση της βιομηχανικής περιοχής. Αλλά ξέχασα. Έτσι έρχεται η καπιταλιστική ανάπτυξη. Και το μόνο της καύσιμο, ως γνωστόν, είναι η εργατική εκμετάλλευση και η θυσία των εργατικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Σας ευχαριστώ.